κοινή κόμμα. Αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την έχουν ψηφίσει στο Ευρωκοινοβούλιο, την εφαρμόζουν σαν κυβερνήσεις και τώρα και πριν. Μείωση δραστική επιδοτήσεων, πράσινη μετάβαση, αγρανάπαυση, μείωση στρεμματικών καλλιεργειών, εκτείναξη του κόστους παραγωγής. Αυτά έχουν τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν τη σφραγίδα των κυβερνήσεων. Λεφτά δεν υπάρχουν για τους αγρότες. 50 δισεκατομμύρια στο Ζελένσκι για να κάνει τον πόλεμο των ΝΑΤΟ με τη Ρωσία. Συγγνώμη, η ΚΑΠ είναι ο μισός κοινοτικός προϋπολογισμός. Αυτά, ακούστε. 19 δις παίρνει μόνο η Ελλάδα. Ναι, ναι, παίρνει η Ελλάδα. Οι αγρότες τι παίρνουν. Τα 19 δις, ποιος τα παίρνει, εγώ τα παίρνω. Ακούστε τους στον δρόμο λοιπόν. Ξέρουν καλύτερα τι παίρνουν. Μισό τα 19 δις ποιος τα παίρνει. Γι' αυτό ζητάνε κατώτερες εγγυημένες. Αν έχετε μια καταγγελία ότι τα 19 δις πάνε αλλού, να την κάνετε. Βεβαίως. Αν έχετε, ξαναλέω, αυτιά να ακούσετε, όχι εσείς, ο κόσμος. Και εγώ θέλω να ακούσω. Γιατί καταλαβαίνει, τα αιτήματα που βάζουν οι αγρότες είναι δίκαια. Η κυβέρνηση είναι στριμωμένη. Εγώ δεν είπα την άδικα. Είπα το εξής. Τα 19 δις τα παίρνουν τη ΣΚΑΠ. Γιατί είπατε για τα 50 δις της Ουκρανίας. Σε αυτό ενίσταμε. Σας ξαναλέω, το τι παίρνουν οι αγρότες το βλέπετε από την κινητοποίηση που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη. Μάλιστα. Αυτή η πολιτική έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο. Δεν είναι κάποια γραφειοκρατική γενικά πολιτική. Είναι μια πολιτική που ψηφίζεται και υλοποιείται προϊόν το προϊόν, κομμάτι το κομμάτι. Από εκεί και πέρα. Αλλά με το ΚΚΕ, συγγνώμη, θα παίρνουν λιγότερο, όχι περισσότερα, γιατί δεν παίρνουν τα 19 δις. Με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και ένα λαό αποφασισμένο, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να στηρίξει την αγροτική της οικονομία, να γίνει αυτάρκη σε συγκεκριμένα προϊόντα και να έχει ισότιμες σχέσεις. Από εκεί και πέρα συζητάμε για μια Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία τη στηρίζουν από κοινού, η οποία υλοποιεί συγκεκριμένες πολιτικές και δεν διαχωρίζεται η κυβέρνηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δώσει αφορολόγητο πετρέλαιο, όπως δίνει στους εφοπλιστές να δώσουν στους αγρότες. Γιατί δεν το δίνουν? Την κατώτερη εγγυημένη τιμή, την αποζημίωση 100% στις καταστροφές. Ποιος ευθύνεται για τις φυσικές καταστροφές? Οι αγρότες. Από εκεί και πέρα έχουν μαζευτεί πολλά. Είναι το αγροτικό κίνημα που είναι στο δρόμο. Δεν θα τη βγάλει καθαρή η κυβέρνηση εύκολα, όπως νομίζει. Με αυτήν την τα ψίχουλα, κυριολεκτικά, την κοροϊδία, τον εμπεγμό, το ότι μοιράζω, λέει, 82 εκατομμύρια σε 300.000 αγρότες, δηλαδή 270 ευρώ στον κάθε αγρότη. Αυτή ήταν μία από τις μεγάλες παροχές με την επιστροφή φόρου. Αλλά είναι και άλλα μαζεμένα. Έχουν χορτάσει αναπτυξιακά σχέδια οι αγρότες. Αναπτυξιακά σχέδια υπήρχαν και στη Θεσσαλία και με ένα έντονο φυσικό φαινόμενο πνίγηκε όλοι. Έχει κυριολεκτικά, έχουν αφήσει ανοχήρωτες τις περιφέρειες της πόλης από μια σειρά μέτρα. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή έχουμε έναν αγώνα συντονισμένο πανελλαδικά. Είναι μεγάλο βήμα. Δεν είναι μόνο η Θεσσαλία. Η Θεσσαλία είναι στο κέντρο, γιατί εκεί χτύπησε καταστροφή. Είναι οι αγρότες όλη την Ελλάδα που διεκδικούν και υλοποιούν τις αποφάσεις τους. Είτε κλείσουν δρόμους, είτε κατέβουν στην Αθήνα, πρέπει να πιέσουν αυτή την κυβέρνηση. Έχουν τη δύναμη, έχουν το λαό με το μέρος τους. Όλες οι δημοσκοπήσεις λένε ότι η μεγάλη πλειοψηφία λένε ότι αυτός ο αγώνας είναι δίκαιος. Πρέπει να συνεχίσουν και μπορούν να αποσπάσουν μέτρα για να στηρίξουν ειδικά στο κομμάτι τη δουλειά τους, τη δρόμων. Ζωή τους, το μόχθο τους. Δεν μπορεί να έχουν το λαό δίπλα τους και να υποστηρίξουν τα αιτήματά τους χωρίς να κλείσουν τον και δρόμο. Με κλεισμένες εθνικές οδούς και με συμβολικές κινήσεις. Άρα αφού τον έχουν έτσι κι αλλιώς, γιατί να κλείσουν εθνικές οδούς? Θα τον έχουν, αλλά πρέπει να πιεστεί μια κυβέρνηση η οποία κυριολεκτικά είναι στριμωγμένη και πάει να ξεφύγει με το νομοσχέδιο για την τεκνοποίηση και την τεκνοθεσία στα ομόφυλα ζευγάρια. Έτσι πάει να ξεφύγει ο Μητσοτάκης. Και έτσι πάνε και του δίνουν χείρα βοηθείας το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα.